Γεια σας βρε παιδιά! Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα vlog εδώ πέρα, σε τούτο εδώ πέρα το κανάλι, τα έχω πει όλα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ήθελα να σας ανοίξω για να σας πω ότι έβαψε τα μαλλιά μου μόνη μου! Τώρα δεν ξέρω, πιστεύω να τα έχω κάνει κομπλέ και να μην μου έχει ξεφύγει κάτι, αλλά και να μου έχει ξεφύγει, εντάξει δεν έγινε και κάτι, πρώτη φορά ήτανε. Δεν ξέρω, πιστεύω για πρώτη φορά τα έχω πάει καλά. Ούτε έχω λερωθεί πολύ, ούτε τίποτα. Και έχω και τον ντύ εκεί πέρα, εκεί κάτω. Χουπ! Αχ, ένα παιδάκι. Ένα παιδάκι. Λοιπόν, περιμένετε να του δώσουμε το μικρόφωνο. Πάτα μία γιατί το έχω μιούτ. Κομπλές. Τι κάνεις εκεί κάτω? Ξέρω, εγώ παλεύω με θεραία και δαίμονες εδώ πέρα. Θέλω να φτιάξω λίγο το cable management, να φυσήξουμε λίγο τους υπολογιστές γιατί έχουμε γεμίσει σκόνη. Ναι. Και γενικά να κάνουμε κάποιες δουλειές. Και γιατί έχεις χωθεί εκεί από κάτω? Γιατί εδώ πέρα είναι όλα τα καλώδια. Βοηθάει και ο Spike. Μπα. Όχι. Μπα. Κόβει βόλτες ο κύριος. Μη. Ρε. Σοβαρέψου. Ω παπα. Λοιπόν, παιδάκια, αυτό ήθελα να σας ανοίξω, να σας πω ότι έβαψα τα μαλάκια μου μόνη μου. Και τώρα σε 5 λεπτά και πάνω λούστα, πότε σας αφήνω και τα λέμε μετά. Τι έγινε ρε παιδιά, έχουμε ανοίξει κομμωτήριο εδώ πέρα. Αυτό το vlog να πούμε είναι, εγώ έβαψα τα μαλλιά, κουρεύεις τον Παναγιώτη. Σε αυτό το σπίτι τα κάνουμε όλα. Θα μας δει εφορία για να μας πάει μέσα. Όπου Παναγία. Και βγήκατε και έξω που φυσάει κιόλας. Δεν καθόσασταν στα μέσα. Παναγιώτη, κάνε έτσι. Θα σε βάλω στο thumbnail. Ναι. Σε ρωτάω. Μου κάνεις μήνυση. Μπορώ να φτάνω. Σταμάτα. Κανονικά και με τον όφο. Κανονικά και με τον νέμπα. Σταμάτα. Είσαι σίγουρος ότι θες να κάνεις μήνυση? Στο χέρι μου είναι. Δεν πειράζει. Πάρε το μόνο, ξαναβγεί το μαλλί. Κάνε τσίκι μωρέ να δω. Θα ξαναβγεί το μαλλί. Κάτσε μωρέ. Εσύ θα ξαναβγεί. Εντάξει, δεν είναι, θα αφήσω έτσι. Κάτσε ρε μαλλί, γιατί με χώραψε ακόμα ρε. Ας από τα δικά μου. Και ειδού το αποτέλεσμα. Κομωτή. Αφού δεν το κάνω εγώ. Το κούρεμα. Ναι. Εγώ έφτιαχνα το αμάξι. Ναι. Εσύ το κούρεψες, εγώ το τελείωσα. Καλά, ε. Τα χοντρά σαν τη καλά, ε. Καλά. Τους, αγόρι μου. Τους. Σκατά μου έκανες. Τι έχεις να πεις? Τι έχεις να πεις? Ένα κοίμπι τρέχας αυτή ρε. Ωραία είναι. Λοιπόν, έχουμε μοσχαράκι με πατατούλες σήμερα και σαλατούλα. Καθόμαστε εδώ πέρα, τρώμε. Ο Ντύ έχει ξεκινήσει ήδη. Ο Ντύ έχει σηκωτάκι. Τι? Που είναι πράσινο. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Κάνουμε μια πάσα να δοκιμάσω έτσι. Α, θέλετε να πεθάνει την κυρία μαζί. Ναι, έχεις δίκιο, περίμενε. Μασκάκο, θα δοκιμάσεις εσύ πρώτα για να μου πεις αν είναι καλό γιατί έχεις ξαναφάει. Καλό είναι. Ω, μαλάκα. Δεν είναι καλό, Παναγιώτη. Μαλάκα, πρέπει να μαλάκα, δεν μπορώ το φάω, είναι ιδίο, μαλάκα. Γεια σας, βρε παιδιά. Λοιπόν, όπως είδατε πριν, ήταν εδώ πέρα ο αδερφός μου και φάγαμε, γελάσαμε, μιλήσαμε, περιμένετε. Άλλοι φυσιολογικοί άνθρωποι τρώνε και μετά πίνουν καφέ, τρώνε κανένα παγωτό, κάτι τίτρα παιδί μου, κάποιο περιτίφ και εμείς πλένουμε τα χαλιά. Ναι, λοιπόν, έχουμε πει εδώ και 2 μέρες, προσπαθούμε να καθαρίσουμε το σπίτι, θέλουμε να το καθαρίσουμε γενικά, καλά. Λοιπόν, και ξεκίνησα εγώ να σκουπίζω και αυτά. Είχαμε πει θα πλύνουμε τα χαλιά γιατί ξεστρώνουμε τώρα επειδή ζέστανε ο καιρός. Και σταμάτησα σκούπισμα, σφουγγάρισμα και έχουμε βγει έξω τώρα και πλύνουμε χαλιά. Ήδη έχουμε πλύνει το ένα.
Ας πούμε και τα έχει πάθει όλα. Έχουμε πλύνει το ένα, τώρα έχουμε το δεύτερο. Ρε. Και μετά έχουμε και άλλα. Οπότε σας αφήνω να συνεχίσουμε. Καθάρισα το σπίτι, τελείωσα με όλες τις δουλειές μου σχεδόν. Έχουν μείνει τρία χαλιά για πλύσιμο. Και τι άλλο, και η βεράντα λίγο έξω, γιατί βγήκαν κιόλας και τρέχεις από τα χαλιά που πλύναμε χθες. Τρέχεις στο Σπάικ και έχει γεμίσει και λίγο το μπαλκόνι. Σπάικ, εδώ, στοπ. Μπράβο. Λοιπόν, και τώρα βγήκα. Ας τη γάτα, ρε. Ας τη γάτα, είπα. Σπάικ. Να πετάξω σκουπίδια. Και να... Σπάικ, στοπ. Και να βγάλω τον κύριο Βόλτα να κάνει τις ανάγκες του. Και με τραβάει. Καλά πάει αυτό. Α, παιδιά, έχει πολύ ωραία μέρα σήμερα. Και κάνει και ζέστη. Δεν ξέρω. Ξύπνησε και ο Ντί τώρα. Έχουμε να πάμε να πάρουμε κάποια πραγματάκια. Τώρα δεν ξέρω, θα πάμε μαζί, θα πάει, θα πάω, δεν έχω ιδέα, θα δείξει. Τέλος πάντων, σας αφήνω γιατί με τραβάει ο Σπάκι τώρα και δεν μπορώ να βγάζω και βίντεο. Και γυρνάμε στο σπίτι. Θα πέταξα τα σκουπίδια, όλα κομπλέ. Τελείωσα με τις δουλειές μου εδώ πέρα και έχουν μείνει τα έξω στο μπαλκόνι που σας είπα και πριν. Δεν θα τα κάνουμε σήμερα γιατί δεν προλαβαίνουμε. Είναι Δευτέρα και 7 η ώρα έχουμε live, οπότε για κανέναν λόγο. Παρ' όλα αυτά, εγώ εδώ πέρα τώρα θα κάνω γάβρο σαγανάκι να φάμε. Έχω βάλει ήδη κρεμμυδάκι εκεί πέρα. Λοιπόν, βλέπετε και το παιδί. Παιδί! Κούκλι μου! Κουκλάκι μου! Ουι, 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 ουι. Έχω και το άλλο το παιδί εκεί κάτω που ξύπνησε, που σας είπα πριν. Έκατσε στον υπολογιστή τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό σαν εξαπλά να σας πω ότι... Ότι... Τι φαγητό θα φάμε σήμερα. Possible. Αύριο έχω κυνηχάκια, οπότε λογικά θα σας πάρω μαζί και σε αυτά. Αυτά προς το παρόν, σας αφήνω να μαγειρέψω για να φάμε. Και πρέπει να λουστώ κιόλας μετά και πω. Παιδάκια μου καλά, εγώ σας είπα ότι σας έπαιρνα στα νύχια μαζί, αλλά δεν πήρα την GoPro. Λοιπόν, πήγα, έφτιαξα νυχάκια, μισό. Εδώ κάπως, τα βλέπετε, μάλλον. Λοιπόν, βλέπετε και το μαλάκι μου εδώ πέρα, το έκανε χτες κουτσιδάκια. Τα γυναίκια τα πράγματα. Λοιπόν, ακούστε τώρα, άνοιξα γιατί θέλω να σας πω τι γίνεται στον κόσμο. Λοιπόν, όπως γύρναγα που λέτε από τα νύχια και ήμουνα στον κεντρικό το δρόμο, ξαφνικά σταματάω τέλος πάντων και αφήνω κάποιον να περάσει και ξεκινάω εγώ σιγά σιγά να φύγω και στο αντίθετο ρεύμα. Ρεύμα, καλά δω. Ρέμα, ναι. Ρέμα. Με παρέσει το ρεύμα. Ρεύμα. Έλα, ρεύμα. Λοιπόν... Τους χτύπησε το ρεύμα. Ήταν ένα παιδάκι και ήθελε να περάσει τη διάβαση πεζών. Και σταματάει μια κυρία που ήταν με ένα σμαρτάκι για να περάσει το παιδάκι. Αυτή πολύ καλά έκανε που σταμάτησε. Σε διάβαση πεζών και όλα πρέπει να σταματάμε. Λοιπόν... Όχι, δεν υπάρχει το...
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Περίμενε, για να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα. Στη διάβαση πεζών δεν υπάρχει το πρέπει να σταματάμε. Στη διάβαση πεζών σταματάμε. Είναι χειρότερα από stop. Ναι. Είναι καλά, νόμος. Ναι. Υπάρχει νομοθεσία που το λέει αυτό το πράγμα. Και διάβαση πεζών είναι καλό. Ένα παιδάκι. Δεν είναι στην Ελλάδα μόνο αυτό το πράγμα. Ναι. Σε όποια άλλη χώρα του εξωτερικού για να πάτε, στη διάβαση πεζών κοκαλώνει τα μάξι, παγώνει. Ναι. Αυτό ναι. Λοιπόν. Και όπως σταματάει η κυρία για να περάσει το παιδάκι, είναι μια άλλη κυρία από πίσω της που δεν είδε ποτέ ότι η κυρία σταμάτησε στη διάβαση πεζών για να περάσει το παιδάκι και μπήκε κόλλησε πάνω της και ακούγε ένα γκαπ. Και λέω, τι κάνουνε γαμό, τι κάνουνε. Γι' αυτό παιδιά, όταν οδηγάτε, καλό θα ήταν να τηρείτε τις αποστάσεις. Ευθύνεται κιόλας πολλές φορές ότι οδηγάτε και είστε έτσι στο TikTok. Καλή ώρα. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, γι' αυτό θα πρέπει να τηρείτε τις αποστάσεις και να βλέπετε κιόλας μπροστά σας. Και να μην έχετε το κινητό στο χέρι, βασικό. Ναι. Λοιπόν, θα μας πεις γιατί εσείς δεν έχετε την κάμερα στο χέρι και οδηγάτε πόσες φορές. Άλλο αυτό. Λοιπόν, γιατί, ναι, αλλά το θέμα είναι ότι έχεις την κάμερα στο χέρι, αλλά εγώ κοιτάω μπροστά τώρα, παρόλο που οδηγάς εσύ. Ναι, αλλά υπάρχουν και βίντεο που έχουμε κάνει που έχω εγώ τέτοιο. Λοιπόν, να, βλέπετε αυτόν εδώ πέρα τώρα, χώθηκε. Δεν χώθηκε. Άσε που δεν χώθηκε. Το φορτηγό του έκανε νόημα να περάσει. Το φορτηγό τον άφησε, αλλά σε εμάς χώθηκε. Δεν χώθηκε. Πήγαινα σιγά, έκοψα για να μπει ο άνθρωπος να περάσει. Λοιπόν, γι' αυτό παιδιά θα πρέπει να κοιτάτε μπροστά και καλό θα ήταν να τηρείτε και τις αποστάσεις. Γιατί όταν εμένα μου κολλάει όλος από πίσω, όταν θα πατήσω το φρένο, άμα τηρεί τις αποστάσεις, θα με δει. Αυτό, θα με δει. Που πάντα όλοι κολλάνε σε σένα από πίσω και σε μένα αφήνουν 5 χιλιόμετρα απόσταση, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τρόπος του λέγει κολλάνε σε μένα από πίσω. Παιδί μου τώρα πίσω μας. Έχει 100 μέτρα απόσταση. Ναι, γιατί είναι σχόλιο οδηγών. Ποιο είναι σχόλιο οδηγών? Σχόλιο οδηγών είναι. Άντε μωρέ. Άντε μωρέ. Σχόλιο οδηγών είναι ρε πίσω μας. Εντάξει, δεν έχει να λέει. Έτσι όπως πάει σχόλιο οδηγών, έτσι πάνε και όλοι. Κοίτα και στο μπροστά τι απόσταση έχουμε εμείς. Ναι, εμείς. Ναι. Λοιπόν, αυτό έγινε σήμερα και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Όπως κίνηση, θα βρέξεις καλά. Μήπως έπρεπε να μαζέψουμε τα χαλιά από το... μάλλον έπρεπε να τα μαζέψουμε. Μάλλον. Δεν πειράζει, θα ξαναπληθούν. Ναι. Όχι. Καλά, βασικά πρέπει να πάρουμε και σακούλες χαλιών. Πρέπει να πάρουμε σακούλες χαλιών για να τα βάλουμε μέσα να τα και να τα αποθηκεύσουμε. Ναι. Αν και κατά τη γνώμη μου, ναι, καλό θα ήταν να τα πλέναμε κι άλλη μια φορά. Ναι. Είχανε πολύ βρωμιά, τρίχα κλπ. Μπορούμε να τα πλύνουμε, πρέπει να πάμε έφυγε... να πάρει και σκόνη. Ναι, δηλαδή έφυγε τώρα το χοντρό, ναι, η χοντρή βρώμα. Καλά, έφυγαν και οι τρίχες έτσι. Ναι. Να τα ξαναρίξουμε μια τώρα κάτω, να τα ρίξουμε λίγο νερό πάλι, με λίγο σκονούλα, καλησπέρα. Με λίγο σκονούλα, ναι, για να καθαρίσουν καλά, να τα αποθηκεύσουμε για τον χρόνο. Εκτός και άμα τα αποθηκεύσουμε τώρα, που είναι ήδη πλημμένα καθαρά δηλαδή. Και τα πλύνουμε όταν και... θέλουμε να τα βάλουμε. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα τα πλύνουμε, απλά θα τα στρώσουμε και θα τα σκουπίσουμε. Ναι. Καλά, ότι είναι καθαρά είναι καθαρά. Καλά, έτσι, ναι. Κατακάθαρα, όχι όλα καθαρά. Δηλαδή, σκεφτείτε, τους ρίχναμε νερό να ποτίσουνε, ρίχναμε τη σκόνη, τα τρίβα εγώ με τη σκούπα και μετά τα παίρναμε και με το μαρκούτσι που μαζεύω τις τρίχες, τους πάει από τα χαλιά. Σύντομα έρχεται, και Temu Haul. Α, ναι, εννοείται. Έχουμε μαρκούτσι για τα χαλιά ή όχι? Ε? Έχουμε μαρκούτσι για τα χαλιά ή όχι? Στο Temu. Ναι, το βάλαμε. Ναι, το βάλαμε. Ναι, να πούμε ότι το βίντεο θα είναι χορηγούμενο από το Temu. Εννοείται. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Α, ναι, εμείς είχαμε ανεβάσει story στο Dientory, στο Instagram, στο οποίο όσο δεν μας έχετε να πάτε να μας κάνετε, και είχαμε ανεβάσει τώρα και ρωτάγαμε τι θέλετε να πάρουμε από το Temu, να μας γράψετε, να μας στείλετε σε μήνυμα, να μας γράψετε, τέλος πάντων. Εμείς παραγγείλαμε κάποια πράγματα. Αυτό. Τώρα δεν ξέρω. Θα ξανακάνουμε, ναι, αν πάει καλά το, ναι, βίντεο. Θα μας ξανακάνουν και άλλα καλή χωριά. Και θα ανεβάσουμε πάλι για ερωτήσεις και τέτοια. Δεν θα πούμε να μας στείλετε σε μήνυμα, θα ανεβάσουμε ερωτήσεις για να μας γράψετε απευθείας σε αυτό. Καλά, οπότε... και σε μήνυμα μπορεί να μας στείλουν το link του προϊόντος που, ναι, θέλουμε, δηλαδή. Ναι, οπότε καλό θα ήταν να μας κάνετε follow και εκεί πέρα. Γενικά, για να μας κάνετε follow, γιατί κάνουμε και live στο gaming κανάλι που άσχετα αν βλέπετε ή παίζετε παιχνίδια κλπ. Μπορείτε να μπείτε, να κάνουμε σουσού κουβεντούλα κλπ, ερωτησούλες κλπ. Όσο εμείς παίζουμε,
καλό θα ήταν. Ναι, να κάνετε και ένα subscribe στο gaming κανάλι, να ανέβουμε και εκεί πέρα. Τώρα γιατί δείχνει σε μένα. Έτσι. Ναι, να κάνετε ένα subscribe και στο gaming κανάλι, να ανέβουμε και εκεί πέρα. Κάνουμε live κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Να έρχεστε να τα λέμε. Όμορφα, ωραία. Ένα γατάκι. Ναι, το είδα κι εγώ πριν. Τέλος πάντων. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ο θείος μου μόλις πέρασε. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε τώρα μέχρι τον πατέρα μου να του φτιάξουμε το Netflix. Το Netflix, την τηλεόραση, γιατί αποσυνδέθηκε, δεν ξέρω εγώ τι έχει γίνει. Και έχουμε ένα λογαριασμό για δύο σπίτια. Κάνουμε family share. Δεν ξέρω. Όχι, έχουμε ένα λογαριασμό για τρία, το έχει ο αδερφός μου. Καλά, ο Παναγιώτης δεν μπαίνει ποτέ να δει ταινία. Τι λες, παιδί μου, τη πρώτη με πήρε τηλέφωνο να του πω πάλι τον κωδικό. Ναι, είμαι σίγουρος ότι του είπε τον κωδικό και μετά αντί να μπει να δει. Το email, τον κωδικό το θυμόταν. Αντί να μπει να δει την ταινία, είμαι σίγουρος ότι πήγε και παίζει παιχνίδια μετά πάλι. Α, μπορεί. Τέλος πάντων, ναι, πάμε να φτιάξουμε αυτό, να πάρουμε από το φούρνο τίποτα να τσιμπήσουμε τώρα. Γιατί ναι, γιατί δεν έχουμε φάει. Δεν έχουμε φάει και πεινάμε. Ας τα να πάνε. Θα, λογικά θα πάρουμε και κάτι ωραία, δεν ξέρω πώς λέγονται. Μπισκότα με ξηρούς καρπούς. Α, και σοκολά και επικάλυψη σοκολάτας. Ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω, θα τα δείτε εκεί πέρα που θα πάμε τώρα. Θα τα δείξουμε όλα, θα τα πάρουμε, θα τα φάμε. Και θα κάνουμε και βίντεο. Θέλετε βίντεο 24 ώρες τρώμε μόνο σφόλια το ειδή. Ή 24 ώρες τρώμε μίλκο με τυρόπιτα. Και κατά τα άλλα μου έλεγε πρέπει να ξεκινήσουμε γυμναστική πάλι. Και εγώ τι είπα, πρέπει, και εγώ τι σκεφτόμουν. Πότε ξεκινήσαμε, πότε ξεκινήσαμε και τη σταματήσαμε για να ξεκινήσουμε πάλι. Είχαμε ξεκινήσει, κάναμε μία φορά. Μία φορά. Και σταματήσαμε. 5 λεπτά ακριβώς με το ρολόι. Ακριβώς 5 λεπτά με έλα, το ρολόι. Όχι, πρέπει να ξεκινήσουμε νομίζω. Ναι, και περπάτημα είχαμε πει θα πηγαίνουμε. Αλλά πού το, δεν πάμε. Δεν πάμε, έχουμε μπλέξει. Με τι. Με τους μην πω τώρα ποιους εδώ πέρα που δεν ξέρουν να οδηγάνε και παρκάρουν όπως να είναι και κάνουν ό,τι να είναι. Αυτό. Θα ξαναπάμε για περπάτημα. Ναι. Θα ξεκινήσουμε. Το θέμα δεν είναι να πάμε μια φορά. Όχι, παιδί μου. Πηγαίνουμε. Θα πηγαίνουμε και μετά γυρνάμε και θα κάνουμε και μια γυμναστικούλα. Εν τω μεταξύ, έχεις παρατηρήσει κάτι. Τι. Ότι σε όλη τη διαδρομή που έχουμε κάνει από Αρτάκι μέχρι Χαλκίδα που φτάσαμε μόλις, ο Σπάικ δεν έχει γαβγίσει καθόλου. Ισχύει. Και έχουμε περάσει από χίλια μέρια που θα γάβγιζε. Ισχύει. Ρε τι καλό παιδί που έχουμε εμείς, ρε. Καλέ κάθεται. Κάθεται. Ναι. Σπάει καλά είσαι. Απολαμβάνει τη διαδρομή. Ναι. Να έβγαλε και την κεφάλα. Καλά. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, τελευταία διαδρομή που πήγαμε να κάνουμε μαζί με το Σπάικ. Μας βγήκε ξινή. Στο προηγούμενο vlog. Μπορείτε να πάτε να δείτε όσοι δεν έχετε δει. Ναι. Όσοι έχετε δει, γράψτε από κάτω τι εννοούμε. Κάτσε, γιατί να σου πάλι τη φλάστ. Ναι, τέλος πάντων, του βγήκε ξινή και του Σπάικ και σε εμάς. Αλλά ναι, όλα καλά. Τώρα δεν ξέρω γιατί μιλάμε σε όλη τη διαδρομή. Ναι, ούτε εγώ. Η αλήθεια είναι. Βασικά μπορούσαμε. Κάναμε μισά ώρα το vlog. Δεν πειράζει. Καλύτερα. Μπορούσαμε να σας δείχνουμε τον δρόμο και τα μέρη δεξιά-αριστερά και να σας μιλάμε. Βασικά θέλετε να. Σε πω που μου ήρθε η ιδέα τώρα. Άκου, θα κάνουμε στο επόμενο vlog. Θα πηγαίνουμε. Ναι. Είτε με τα μάξι. Εδώ έγινε το τρακάρισμα πριν. Ναι. Εδώ ακριβώς, εδώ. Λοιπόν, πού είναι η διάβαση. Νάτι. Ναι, κοίτα, διαγράμμισε τώρα που έχει διάβαση. Εντάξει, έχει διάβαση. Αν μας ακούει ο Δήμος Χαλκιδέα, μας κάνει κάτι για τις διαβάσεις του. Τέλος πάντων, άκου τι θα κάνουμε τώρα. Μου ήρθε η ιδεάρα. Η ιδεάρα όμως. Για πέ. Τρομερή η ιδεάρα. Όχι τώρα. Θα δούμε πότε. Στο επόμενο, στο μεθεπόμενο, δεν ξέρω, θα δούμε. Ναι. Θα πάρουμε αμάξι και θα πάμε. Κι άλλο αμάξι θα αγοράσουμε. Κάτσε γιατί με παίρνει τηλέφωνο τώρα. Για πες μας τώρα. Τι έλεγα. Για την ιδέα που σου ήρθε. Α, ναι, λοιπόν, άκου θα κάνουμε. Θα πάρουμε το αμάξι. Ναι. Και θα δείξουμε. Θα δείχνουμε. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δεν ξέρω όμως. Θα βάλουμε δύο κάμερες. Θα δούμε. Θα το σκεφτώ λίγο ακόμα. Είναι πρώιμη ιδέα. Και θα ξεκινήσουμε από τη γέφυρα της Χαλκίδας. Ναι. Που μπαίνει στη Χαλκίδα. Πώς μπορεί κάποιος να πάει σε μια ωραία παραλία. Θα πάμε σε μια ωραία παραλία, ρε παιδί μου, τη διαδρομή. Καλά, τη διαδρομή τώρα δεν πάμε να τη δείχνουμε όλη τη διαδρομή, προφανώς. Προφανώς. Απλά να σας πάμε σε παραλίες και να τις. Είτε να τις κάνουμε mark. Ο Σπάικ ξύπνησε. Είτε να τις κάνουμε κάπως mark στο Google Maps, δεν ξέρω, θα δούμε τώρα. Και να σας δείξουμε ωραίες παραλίες που υπάρχουν εδώ στη Χαλκίδα. Χαλκίδα, δροσιά, πολιτικά, γύρω-γύρω δηλαδή.
κοντά στη Χαλκίδα, εν πάση περιπτώσει, που είναι 10 λεπτά ξέρω, με το αυτοκίνητο η απόσταση. Ναι. Να σας δείχνουμε αυτές τις. Ο ταξιτζής, το μεταξύ επαγγελματίας, ο δικός μου, πελάτη μέσα και πέρασε με κόκκινο. Μπράβο του. Να σας δείχνουμε τις παραλίες τέλος πάντων και τα λοιπά που μας αρέσουν εμάς, που μπορείτε να πάτε και εσείς να κάνετε μπάνιο κλπ. Εμείς βέβαια δεν πάμε σε αυτές τις παραλίες, αλλά δεν πειράζει. Άλλο αυτό. Όχι, δεν πάμε. Πάμε, αλλά προτιμάμε να πάμε. Ναι. Προσπαθούμε να πάμε βόρεια Εύβοια, δηλαδή ή νότια Εύβοια. Κάπου πιο ήσυχα, γιατί αλλά... έχουμε και το Spike τώρα και. Ναι, αλλά τώρα μπορούμε να σας δείξουμε εδώ πέρα και όταν καλοκαιριάσει πιο πολύ που θα πάμε και εμείς είτε βόρεια είτε νότια κλπ. Μπορούμε να σας δείξουμε και εκεί πέρα κάποιες επιλογές σε παραλίες, με το όνομά τους δηλαδή. Ναι. Γράφτε άμα θέλετε στα σχόλια από κάτω κάτι τέτοιο. Δηλαδή, π.χ. έχει μια πολύ ωραία. Α, καλά, ο ταξιτζής είναι επαγγελματίας με τα όλα του, έτσι. Έχει ωραίες παραλίες στη Δροσιά, ας πούμε. Αλικές κλπ. Ή στα Λουκίσια, την παραλία των Λουκισίων, εντάξει, δεν θα την πρότεινα, αλλά ναι, γιατί δεν είναι οργανωμένη. Αλλά ναι, έχουμε π.χ. την παραλία στη Δροσιά, τις Αλικές που είναι στη Δροσιά. Έχουμε την παραλία Πολιτικών που είναι πολύ ωραία παραλία. Γενικά υπάρχουν πολύ ωραίες παραλίες. Π.χ. αν έχετε παιδάκι και θέλετε να έρθετε Χαλκίδα για ένα μπάνιο κλπ. Μπορείτε να πάτε στο Μπουρνόντα. Α, ναι. Μια παραλία που είναι ρηχά τα νερά. Άμμο. Άμμο, καθαρά όλοι. Έχει και καντινούλα που μπορείς να πάρεις είτε νερό, είτε φαγητό, είτε καφέ, είτε οτιδήποτε. Άμα θέλετε, γράψτε στα σχόλια, παιδί μας, κάνουμε ένα τέτοιο βίντεο να δείτε. Αν τυχόν έρθετε ή κάποιο μαγαζί π.χ. που μπορείτε να πάτε να φάτε οικονομικά κλπ. Βασικά μπορούμε να κάνουμε και βίντεο. Τρώμε στο πιο φθηνό μαγαζί της περιοχής μας και στο πιο ακριβό. Α, ναι, ισχύει. Βέβαια, το πιο ακριβό ποιο είναι. Α, το πιο ακριβό είναι εδώ. Ναι, μάλλον. Δεν το ξέρω. Το όνομα εδώ πέρα που είναι απέναντι. Από την απέναντι μεριά της παραλίας. Α. Αυτό είναι το πιο ακριβό. Ναι, ναι. Νομίζω. Παίζει. Νομίζω αυτό πρέπει να είναι. Παίζει, παίζει. Ναι, και το πιο φθηνό είναι αυτό. Εδώ, που είμαστε τώρα. Ωραία. Μην δείξει την ταμπέλα. Και κάνουμε διαφήμιση τσάμπα. Ναι, δεν ξέρω. Καλά, μπορώ να. Τα... Δεν ξέρω. Θα το δούμε, να μας γράψουμε κοίτα, τα παιδιά αυτό από με το κάτω. Πιο ακριβό και το πιο φθηνό δεν μου αρέσει γιατί το κάνουν όλοι πλέον στο YouTube. Θα μου πεις, άμα το κάνεις κι εσύ, θα ανέβεις. Θα το δει κόσμος και θα ανέβεις σε νούμερα. Αλλά εντάξει, εγώ προτιμώ. Κοίτα εδώ, ο Άρης έχει κλείσει και τη διάβαση και την μπάρα. Τη ράμπα. Όχι την μπάρα, τη ράμπα. Ράμπα να πει. Ναι, ναι, ρέμα. Τέλος πάντων. Ναι, γενικά αυτό. Βασικά μπορούμε να κάνουμε και. Έχουμε ιδέες, απλά ξέρετε τι, δεν θέλω να κάνω βίντεο που κάνουν και άλλοι YouTuber τώρα. Δηλαδή, εντάξει, να κάνω τώρα αυτό με το φθηνό και το ακριβό, το κάνουν όλοι, Παναγία μου, δολοφόνε. Το κάνουν όλοι, εντός εισαγωγικών όλοι, έτσι. Ναι. Αυτό, τώρα δεν ξέρω, θα δούμε, θα δούμε. Καλά, θα δούμε. Γράψτε και στα σχόλια από κάτω, τι θέλετε να δείτε. Μπράβο, λοιπόν, έλα, τα αφήνουμε τα παιδιά. Για να φτάσουμε στον πατέρα. Τα αφήνουμε, γιατί μιλάμε πόση ώρα. Ναι. Εντάξει. Άντε, καλά. Μπορώ να μιλάω κι άλλο, μα θες. Όχι. Γιατί να σταματήσω. Σταμάτα. Αμάν. Σταματάει η Λίδα Μάξη. Σβήνω, κατεβαίνω κάτω. Όχι, ρε. Λοιπόν, έλα, τα λέμε μετά. Τι μαγάζι ήταν αυτό εδώ πίσω. Δεν ξέρω, δεν το είδα. Πότε άνοιξε. Δεν το είδα. Σταμάτα, τα λέμε μετά. Έχει μείνει μυρωδιά. Όχι, φωτιά πήρε η καρδιά. Δεν θυμάμαι τι λέει παρακάτω. Τώρα γιατί δείχνεις εμένα. Εσύ πριν γιατί δείχνεις εμένα. Γιατί δεν ήθελα να σου κλέψω όλη την παράσταση. Ορίστε. Οπότε... Και εγώ δεν θέλω να κλέψω τη δική σου τώρα. Έλα ρε αγάπη μου, θα με ματιάσουν. Θα με ματιάξουν. Όχι, καλά πλάκα θα κάνω, σε παιδιά. Θα σε ξεματιάσω εγώ. Ναι. Τι κάνετε, πώς είσαστε, τι καιρό έχει εκεί που μένετε, πού είσαστε. Πες τα παιδιά ότι είναι Τρίτη και είναι 9 η ώρα το βράδυ και αύριο πρέπει να έχει ανέβει το vlog. Και αύριο πρέπει να ανέβει το vlog και τώρα κάποιος πρέπει να κάνει μοντάζ, κάποιος πρέπει να φτιάξει τη φωτογραφία, πονάει το κεφάλι μου. Καλά είμαι. Πρέπει να είναι η μόνη φορά που δείχνουμε από εκεί και δεν έχουμε ρούχα. Απλωμένα. Όχι. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω, νιώθω ότι πρέπει να τα λέμε πιο συχνά. Κάθε μέρα vlog λέει. Να έρθουμε στο Instagram. Ναι, ρώτε στο Instagram. Στείλτε μας κανένα μήνυμα να τα πούμε. Όχι. Να ανεβάσουμε κανένα story. Να ανεβάσουμε κανένα με ερωτήσεις. Θα μας γράψετε άμα ανεβάσουμε. Πείτε μου από κάτω. Δεν ξέρεις, άμα δεν ανεβάζεις, δεν ξέρεις, θα σου γράψουν. Να πάω να ανεβάσω τώρα.
Ανέβασε το ράντι. Μας έχετε φίλους στο Διεντόρι. Follower. Follow. Όχι βρε, έτοιμα φιλία σου στέλνουνε. Πού ρε, αφού είναι δημόσιο. Follow πάνω απλά. Ναι ρε, follow. Και... Οι πρώτοι 100 θα πάρουν και follow back. What? Άκουσες και 100 εσύ. Τέλος πάντων, πες τα παιδιά ότι εδώ πέρα πρέπει να κάτσουμε, ψάχνουμε να βρούμε παιχνίδι για live stream. Ναι, ψάχνουμε να βρούμε παιχνίδι για το gaming κανάλι, γιατί όσοι είστε στο gaming, Lego Fortnite δεν ξαναπαίζουμε και το ξέρετε αυτό. Γιατί μας τα έσκασε περίεργα και ξενερώσαμε. Και καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι αυτά τα πράγματα και ψάχνουμε να βρούμε καινούργιο παιχνιδάκι για να κάνουμε live. Τα live δεν τα σταματάμε, απλά το λέω. Απλά ψάχνουμε να βρούμε καινούργιο παιχνιδάκι. Σήμερα είναι, πάμε Τρίτη, Παρασκευή θα έχουμε live. Ψάχνουμε να βρούμε και τι θα κάνουμε για Κυριακάτικο. Γιατί σας έχουμε αφήσει χωρίς Κυριακάτικα τώρα τελευταία. Και κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Πρέπει να μας βλέπετε πιο συχνά. Καλά δεν λέω. Καλά λες. Εμίδες. Όσοι έχουν φτάσει μέχρι εδώ να πάνε να αφήσουν ένα σχόλιο από κάτω. Κάντε, βάλτε, τι να βάλτε. Βάλτε μια καρδούλα κόκκινη. Όχι. Βάλτε ό,τι θέλετε. Άντε καλά. Βάλτε ένα σκυλάκι. Και γιατί υπάρχει emoji. Α, βάλτε έναν ανανά. Α, να, να. Πω, από η θήκη μου έχει γίνει. Ναι, τέλος πάντων, μην το σχολιάσετε αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι 9 παρά το βράδυ. 9. Κάπου εκεί, τέλος πάντων, 9 παρά με 9. 9 παρά 20 είναι, παιδί μου. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και πρέπει να σας αφήσουμε κάπου εδώ για να κάνουμε μοντάζ, να φτιάξουμε και τη φωτογραφία, να βάλουμε το βίντεο να ανέβει για να το δείτε εσείς αύριο. Επίσης, να ξέρετε ότι όποιος μπει στα μέλη θα το βλέπει πιο νωρίς το βίντεο. Αφού είναι 9 η ώρα το βράδυ, πότε θα το βλέπει. Ναι, γιατί δεν έχουμε ακόμα κάποιον στα μέλη. Άμα πει κάποιος θα τον ανεβάζω εγώ νωρίτερα, μη σκάτσε. Τα Κυριακάτικα θα βλέπουν σίγουρα. Καλά, ναι. Νωρίτερα. Σίγουρα. Αυτά ναι, σίγουρα νωρίτερα. Λοιπόν, αυτό. Bye.